10:30. 10:30. Πάρε 25. Καλά, τι έγινε, ήρθε η Χριστιανή και έφυγε. Πήρα και τον έλειψη θες. Αλήθεια. Να ξελόγησε. Α, είναι δύσκολο. Δηλαδή, πραγματικά, οι ηθοποιοί, παύλα, σκηνοθέτες που είναι 30 και 40 χρόνια στο θέατρο, να αυτοσκηνοθετούνται. Και... Καλά, το έχουμε συζητήσει γιατί έγινε. Ναι, το ξέρω, αλλά επειδή ήταν και λίγο σαν παράπονο εκ μέρους σου και εμένα αυτό δεν μου αρέσει να γίνεται, θέλω να σου πω ότι με έχει στεναχωρήσει γενικότερα ο Στάση. Δηλαδή, είναι κακό να το έχει στη ζωή σου, να το έχει στη σταδιοδρομία σου αυτό. Βέβαια, όχι. Ο καθένας όμως ακολουθάει ακριβώς την ψυχή του και παίρνει μαζί του ανθρώπους που πιστεύουν και εκείνοι σε αυτόν. Άμα δεν πιστεύουν σε αυτόν, λέει καθίστε εδώ. Καλά, τώρα και να δεν πιστεύουμε σε σένα, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή είναι τέλος χαζό να το λες. Και Πέμπτη, τι ώρα τα δείχνει αυτά. Εσείς καθηγητές, μείνα τώρα στο τελικό, ε. Καλά. Κατάσταση να είχαμε υποσχεδιστές προτινόμενους συνέχεια για φοιτητές εμείς. Τα παιδιά, εγώ θα ήμουν υποψήφια από την πρώτη εβδομάδα και θα είχα φύγει κατευθείαν. Γιατί τώρα σε αυτό. Δεν συζητάμε. Δεν νομίζω. Κατευθείαν. Δεν νομίζω. Πρώτα απ' όλα, αν ζούσα μια εβδομάδα εδώ με εσάς και ήμουν παίκτρια, θα σας νόμπαρα όλους, δεν θα μίλαγα σε κανέναν και θα ήμουν σε μια γωνιά θυγμένη εντελώς από ό,τι συμβαίνει γύρω μου. Σαν την Αλία που τελικά πήγε στο τελικό. Ε, είδες. Ελά, κοιτάξτε, αστείο. Αστείο ήτανε. Πάντως, παιδιά, ανεξάρτητα από όλα αυτά, για να πούμε και κάτι σοβαρό, εγώ πρέπει να πω ότι παραδέχομαι πάρα πολύ αυτό που κάνει η Μάρο. Δεν το βρίσκω εκ μέρους της πολύ παλικαρίσιο και πολύ γενναίο. Και πολύ αδύνατη να κάνεις αυτό. Πολύ δύναμη. Πολύ δύναμη. Δηλαδή, το μάθα και είπα μπράβο, ρε κορίτσι μου, γουστάρω αυτό που έκανες. Πολύ σωστή. Και έτσι, ούτε σχόλια, ούτε συζητήσεις, ούτε τίποτα. Ω, καλά, είμαι πολύ υπερήφανη λοιπόν για εκείνη. Όχι, αλήθεια το λέω. Όλοι μας. Όλοι μας. Mm-hmm. Περήφανη is... Proud. Proud.
Κοντρόλ χάλια πολύ, ρε φίλε. Ναι, από εδώ δεν μου φεύγει. Ναι, θέλει εδώ. Δεν θέλει από εδώ, θέλει εδώ. Άμα δεν σπρώξεις καλά από εδώ... Αυτό είναι όλο το, αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Πάει, πάει και λάθος. Ακριβώς, Ραλία. Yeah, hold on. Explain. Λίγο πιο, λίγο πιο ψηλά πρέπει να το πας. Τοποθετικά δηλαδή. Όχι, νότες, νότες. Help her out a little bit. Εδώ. Δηλαδή, κοίτα, είναι. Είναι. Αυτό που κάνεις εσύ. Είναι. Ενώ θέλεις. Μην το κατεβάζεις. Και από το κατεβάζεις. Στο. Και άνοιξε το λίγο. I'm tired, ειλικρινά. Πού, you tired? Κουράστηκα, φωνή μου. I'm tired. Your voice got tired. Δεν μπορώ να σκεφτώ και να τοποθετήσω αυτή τη στιγμή καθόλου. Ναι, γιατί τώρα 2 εβδομάδες περίπου τραγουδάει και νιώθει ότι δεν έχει τη φωνή της. Ναι, είναι σπαστικό. Είναι να αυτοκτονήσω όταν το επιπάθεις. I know very, very well. Ραλία, αυτό που έκανα Ραλία τώρα, you got me crazy. Το ή. That you just showed her. Και η Αθηνά το έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό. Τώρα απλά... Yeah, but she got me crazy the way that you showed her and το ήχο και όλα. Α, πώς ακουστηκε. For a teacher, I don't think there's anything more satisfying, anything more proud than to watch your kids grow. You feel like you want to fall down, huh? Πάμε. I feel like, δεν ξέρω και εγώ πώς τώρα. Χάλια με. Ψυχολογική αχάρη. Ψυχολογική και ψυχολογία. Ψυχολογία. Δεν πειράζει, και εμένα μου αρέσει και ψυχολογική. Αρέσει και ψυχολογική. Αλλά καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά physically. Physically έχω κοιμηθεί 8 ώρες. Okay. Για να είμαι έτσι σημαίνει ότι ξέρω. You're going to feel better in a little bit. Now this. You need to do some jumps. Exo. Here. Τελευταία διανομή. Holding out for a hero. Αθηνά. Είπα ότι στον τελικό μου θα κάνω το παιδικό μου όνειρο πραγματικότητα. Ήθελα να το πω από τότε που ήμουν 4 χρονών. Δηλαδή, τότε πρέπει να έχει βγει. Έβλεπα το βίντεο κλιπ, το άκουγα, παίρνα φορέματα και το έκανα. Και φανταζόμουν τον εαυτό μου κάποια μέρα να το λέω. Μου βγάζει μια ελευθερία, μια... Ένα ξέσπασμα, ένα... Κάνω αυτό που θέλω εγώ, είμαι ο εαυτός μου. Ραλία, αν ήταν. Είπες να αρχίζει από το πρωταθλητό. Ναι. Τι ήταν αμυστικό, εσύ. Κύριε... Μήπως το έκανα από το. Μα κάνει. Αν είναι από εσύ δεν πειράζει, τα αλλάζει. Δοκίμασέ το και άμα είναι, τα αλλάζουμε. Με το που μου έδωσε το ντοσιέ που μας δίνει κάθε φορά που γίνεται η ανάθεση τραγουδιών και βλέπω τον τίτλο πάνω και το όνομά μου από κάτω, μου ουδιάζει το κεφάλι μου. Χωρίς πλάκα τώρα, δεν υπερβάλλω. Μπορεί να είναι ρίσκο, αλλά ουσιαστικά δεν έχω να χάσω κάτι. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχω νιώσει τόση χαρά, δεν περιγράφεται, δεν νομίζω να μπορεί να
καταλάβει κάποιος ακριβώς αυτό που νιώθω. Sorry seems to be the hardest word. It's so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me. Πιστεύω ότι ταιριάζει η χρειά μου, η φωνή μου. Με εκφράζει, το αισθάνομαι. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα βγει σούπερ. Ένα γράμμα. Αυτό από τελικά. Θες να το δοκιμάσεις και να δεις ότι ίσως να πρέπει να πεις αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και με φορτίζει λίγο συναισθηματικά. Ξέρεις, ο Πάριος είναι λίγο... Είναι από ρομαντικός μέχρι... Αγγίζει λίγο και τα όρια της... Στεναχώριας και του πόνου σε κάποια φάση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγούδι να με εκφράσει. Εμένα 100% σαν άνθρωπο, εκτός αν έλεγα δικό μου, το οποίο θα με εξέφραζε από την άποψη ότι θα ήταν δικό μου, δηλαδή δικιά μου σύνθεση, δικιά μου ενορχήστρωση, δική μου στίχη. Θα ήθελα δηλαδή να πω 100 κομμάτια στον τελικό, που λέει ο λόγος, για να το ευχαριστηθώ, να πω ότι τάπα, εντάξει. Η καλομήρα θα πει το express yourself. Να πω ένα αργό τραγούδι, να πω κάτι διαφορετικό, γιατί πάντοτε λέω θέας τραγούδια. And then I said to myself, περίμενε, πόσες φορές θα έχεις το opportunity να πεις θέας τραγούδι. Τι μάλλον σαν χθες. Μου είπε ένα άλλο τραγούδι, αλλά έτσι όπως μου το είπε, μου λέει θέλω να πω εκείνο. Το είχατε κάνει. Ευτυχώς όχι εκείνη την ώρα. Σε ένα live, καλύτερα να πας all the way, σου είπα λίγο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος του βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα πει. Είναι καινούριο. Το βράδυ. Όχι. Θαλασσί. Το φόρεμα του Θαλασσί. Και εσύ με αυτό το φόρεμα το θαλασσί. Το φόρεμα του Θαλασσί είναι ένα από τα αγαπημένα μου χρώματα που μου αρέσει να το βλέπω επάνω σε μια γυναικεία σιλουέτα. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δείξω ένα κομμάτι ακόμα του εαυτού μου. Τελευταία στιγμή, τελευταία φορά. Και να έχει νόημα η πορεία μου μέσα σε αυτό το παιχνίδι και οι στερήσεις που έχουμε περάσει. Ξεδάκια. Δεν ξέρω, είναι καλό να το γράψω. Πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι καλό να το ζητήσουμε. Τα λεφτά εσύ θα τα πάρεις. Είτε το γράψεις εδώ, είτε το γράψεις μετά. Απλώς τώρα θα πάρεις πιο γρήγορα και πιο πολλά. Και ξέρεις τα ποσοστά είναι τα πιο τυφλά λεφτά. Δεν ξέρεις πόσα είναι. Πας ξαφνικά και σου δίνουν κάποια λεφτά και είναι πολύ ωραία. Τώρα θα μου τα εξηγήσεις αργότερα. Για μένα δεν είναι ρίσκο. Είναι η απόφαση που είχα πάρει πριν μπω μέσα. Και δεν μιλάω για τελικό. Εντάξει, δεν σκεφτόμουν να θα φτάσω στο τελικό. Μου έγραψε κάτι δύο λόγια η Ραλία και με συγκίνησε. Εγώ αυτά τα μικρά έτσι τα πραγματάκια τα παίρνω πολύ σοβαρά υπόψη μου. Δεν σας λέω τι μου έγραψε, αλλά δύο λέξεις μπορεί να με κάνουν να ευαισθητοποιηθώ. Ξέρετε τι θυμάμαι τώρα. Την τρίτη εβδομάδα, που έγραφα το τρίτη εβδομάδα. Και θυμάμαι ότι ήμουν στο δωμάτιο και λέω, Θεέ μου, λέω, κάνε να γράψεις 15. Αυτή την εισαγωγή θέλω να κάνεις τώρα, μπαμπή. Κατάλαβες τη στυλάκι, έτσι, ψιλορωκά, σαν να τη μουρμουράς μαζί με την κιθάρα. Το έχει φτιάξει τόσο όμορφο. Ήταν ακριβώς αυτό που ονειρευόμουν. Δηλαδή, δεν νομίζω να μπορούσε να τον ενορχιστρώσει καλύτερα. Φουλ κιθάρες μέσα, έτσι όπως ήθελα τα τύμπανα. Το μπάσο είναι εξαιρετικό. Είναι ένα όνειρο όλο. Άμα το σταμπιλάρεις και το πεις απλά, θα μείνει το κομμάτι, θα μείνει στα αυτιά. Μ'
Μακάρι να άντεχε η φωνή μου να το τραγουδάω 24 ώρες 24, αλλά επειδή έχει πάρα πολύ υψηλές νότες, δεν μπορώ να το τραγουδάω συνέχεια, γιατί θα κλείσω μέχρι τη Δευτέρα. Και με βοηθάει, γιατί δεν μου βγαίνει να κάνω πολλά γυρίσματα όταν είναι έτσι γρήγορο. Ναι. Ενώ με την κιθάρα, επειδή πάντα παίζω πιο αργά, για να γεμίσω τα κενά, βάζω πιο πολλά με τη φωνή, γι' αυτό. Έτσι τελειώνεις. Φανταστικό είναι. Φανταστικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be you? What do I say when he's all over? Say sad instead of sad. Sad. Η ώρα είναι 12. Σ' αγαπώ όπως τις 11, στις 10, στις 8. Δεν θέλω άλλο τίποτα. Είναι πια κάθε κύτταρο γεμάτο σ' αγαπώ. Είμαι γύρω σου, είμαι πλάι σου. Φώναξε με, είμαι για σένα. Μέσα μάτια Εγώ έφευγα και το άκουσα και ανέβηκα. Ωραία. Μια χαρά. Με πόνεις το κεφάλι. Ωραία. Thank you. Άντε, θα τα πούμε. Μια χαρά. Γεια. Σου άρεσε καλομήρα αυτό το τραγουδάκι. With you. I like στο 10 και στο 8. I like στο 10 και στο 8. Yeah, you're superb. Συλλοτσατίστηκε όμως νομίζω ο Γιώργος την προηγούμενη εβδομάδα. Και εγώ τσατίστηκα. Και εγώ τσατίστηκα. Τσατίστηκε με τον εαυτό σου εννοείς. Όχι. Τσατίστηκα. Κι εγώ. Κι εγώ που να ξέρω από τότε να στο πω. Να σε κοιτάξω με στα μάτια να σου πω. Κι εσύ με αυτό το φόρεμα το θάλασσι να με κοιτάς και να γελάς με μένα. Κι εσύ με αυτό το φόρεμα το θάλασσι που η μάγισσε στο κέντισα για σένα. Σκέφτηκα, μ' αρέσει όταν είσαι στο καρέκλα, αλλά άμα σηκωθείς... Νομίζω είναι καλύτερα το πόρτι σου.
Άμα θα σηκωθείς, να το σηκωθείς όταν κάνεις το τρίτο κουπλέ. Πώς φαίνεται το κομμάτι? Όχι, εντάξει, μου είσαι πιο αρέσει. Πώς το ακούσαν τα τραγουδάω και... Μ' αρέσει πάρα πολύ. Α, το βρήκα πώς θα βγω. Πώς? Λοιπόν, θα έχω μία βάση τρογγυλή κάτω, αυτή που είχα στον Έλβης, και το μπαστούνι από δεξιά. Τι είναι μπαστούνι? Αυτό που είχα εδώ, στο γάτο. Ναι. Και το μπαστούνι και θα χορεύω. Θα πει κάτι τώρα. Αλλά I think you should start singing down. Down? Yeah, I think you should be like this. Και εγώ... Έχεις κύριε Ζενταξόπλος αύριο. It's just my opinion. Μα ο πυρονής του start ορθιός. And then κάποια start. Στιγμή ίσως να καθίσω. Γιατί θα έχω κουραστεί από τη σκέψη της. Okay. Αλλά νομίζω έτσι μου βγαίνει εμένα η μαγιά μου στην αρχή. Δεν, αυτό δεν... πρέπει να το κάνεις. Ναι, οπότε τώρα που κάθισα είμαι πολύ στενάχωρος. Καταλαβαίνεις, δεν μου αρέσει. Δεν είναι το συναίσθημά μου αυτό που νιώθω. Κάνω μου λίγο όμως. Όχι, να φωνάξει τον τερματολογιστή. Hello. No. No. Να φωνάξετε ένα μασέρ. Ποτέ. Ναι. Δεν είναι κατάλληλο για άτομα ηλικίας κάτω των 36 ετών. Έλα, παιδί μου. Ζανάζει για κακό τώρα, κύριε. Ευτυχώς η εκπομπή είναι τηλεοπτική και ακουστική μαζί και δεν είναι μόνο ακουστική, δηλαδή ραδιοφωνική εκπομπή, για να ακούσουμε αυτά τα επιφωνήματα χωρίς εικόνα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου, που θα την σκέφτηκες η μέρα που την άλλη μέρα όταν φεύγεις. What is your... Μα γι' αυτό είμαι έτσι. Με έχει πιάσει όλο αυτό το... Ναι, σαν σε αυτή τη βδομάδα τώρα σαν να βγει και όλη η κούραση από το... Ναι. Όλο το... Εγώ τα ίδια. Στρες από το 3,5 μήνες να βγει και τώρα σε 5 μέρες. Τι θέλεις να κάνεις όμως όταν φεύγεις από εδώ, τι σκέφτηκες? Όχι καριέρα. What's the first thing you want to do? Δεν go ξέρω. To the sea. Have your parents, your friends. Μάλλον, ξέρω εγώ, την αδερφή μου. Family. Family, γιατί φίλους δεν έχω πολύ έτσι. Δεν είχα κολλητούς και να κάνω πολύ παρέα. Αλλά εκεί με την οικογένειά μου και 5-6 παιδιά από συμφοιτητές που ήμασταν στη Σόφια και σπουδάζαμε. Roses are the way to your heart, but he needs to start with your head. Fancy cars that go very fast, you know they never last. No. You deserve the best in life, so if the time is right, I'll go round. Yeah. Second best is never enough. You'll do much better, baby, on your own. And baby, then you'll know your love is real. Hey, yeah. Woo! Λοιπόν, Γιώργο, πες την αλήθεια, ήθελες πάρα πολύ να φας πίτσα. Σ'
σαν κολλασμένο, Μάκη. Έτσι. Ναι. Αλλά δεν έχω δυνατή να κύψει ακόμα. Γιατί δεν μου άφησε και στην γωνία. Το παίζει κύριο. Μαζί είναι. Μου το παίζει κύριο. Τώρα υπάρχει λόγο. Είμαι κύριο. Εντάξει. Είσαστε μια πολύ δυνατή παρέα. Εμφανίζεστε σε πολύ συγκεκριμένα μαγαζιά και μεγάλα μαγαζιά, όπως και στην Αθήνα μετά όταν θα εμφανιστείτε. Και κάνουμε μαζί και μια συναυλία ακριβώς την επόμενη μέρα. Βγαίνετε τη Δευτέρα το βράδυ. Δεν ξέρω αν θα γλεντήσετε μετά, αν θα κοιμηθείτε, αν θα δείτε τους δικούς σας ανθρώπους. Πάντως την Τρίτη το μεσημέρι έχουμε πρόβες. Όλοι λοιπόν εμείς θα είμαστε την Τρίτη το βράδυ στο Αλούφαν Πάρκ στις 9 για να κάνουμε μία συναυλία σε ένα stage που είναι μαγικό, ονειρεμένο. Μόνιτορς και γιγαντοοθόνες που δεν ξέρω αν έχετε δει ακόμη και σε συναυλίες μεγάλων και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Είναι μία συναυλία που κάνει ο Ρυθμός. Για σας, με εσάς, για όλο τον κόσμο, για τους ακροατές μας. Δίνουμε προσκλήσεις που υπολογίζουμε να φτάσουν περίπου στις 10.000. Θα έχουμε κοινό 10.000 ατόμων στο Αλούφαν Πάρκ. Κλείνουμε δρόμους. Θα τα πούμε εκεί λοιπόν. Καραφάτη, έχεις ανατραγουδήσει μπροστά σε 10.000 κόσμο. Πολλές φορές. Τι λες τώρα. Πόσο ψώνιο είσαι? Είμαι ψώνιο με το να βγαίνει καλά αυτό που κάνω. Δεν είμαι ψώνιο από την άποψη του ατόμου και της δημοσιότητας. Είμαι ψώνιο στη δουλειά, δηλαδή ψώνιο στην τελειότητα, ψώνιο στο καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, βέβαια, είναι πολύ εύκολο σε αυτήν την περίπτωση να καβαλήσετε ένα καλάμι που μπορεί να υπάρχει εκεί απ' έξω, έτσι. Αυτή είναι η κακή έννοια του ψώνιου πλέον από εκεί και πέρα. Καλά, είμαι μια μεγάλη ψωνάρα. Όχι, κοίταξε να δεις, Μάκη. Γελάς. Λοιπόν, είμαι κι εγώ πάρα πολύ μεγάλο ψώνιο με το τραγούδι. Και πιστεύω όσοι θέλουν και μας ακούν αυτή τη στιγμή και θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, πρέπει να είναι μεγάλες ψωνάρες. Mm-hmm. Να το γουστάρουν τόσο πολύ που να φτάνει στα όρια του ψώνιου. Εύχομαι και προσεύχομαι να υπάρχει δίπλα μου κάποιος άνθρωπος που θα μου ρίχνει τη σφαλιάρα και θα ξαναπροσγειώνομαι. Mm-hmm. Αυτό. Εσύ, Καλομήρα μου, πιστεύεις ότι θα αντέξεις στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική από την Αμερική, έτσι? Ναι, ναι, είναι. Αλλά ναι, θα αντέξω. Θέλω να ρωτήσω, πού θα είσαστε αυτή την Τρίτη 9 το βράδυ? Ναι. Και εγώ θα είμαι εκεί. Τι ωραία! Πω! Θεωρείς ότι είσαι δύσκολος άνθρωπος? Ναι. Έχω μία ελεγχόμενη εσωστρέφεια. Mm-hmm. Δεν αγγίζει τα όρια της αντικοινωνικότητας, δεν το έλεγα αυτό. Ναι. Αλλά είναι ελεγχόμενη εσωστρέφεια. Διαλέγω να συχνάζω σε μέρη που δεν έχει πολύ κόσμο, mm-hmm. που δεν έχει πολύ φασαρία, που δεν έχει θόρυβο. Νιώθεις κουρασμένη, Αθηνά μου? Ναι. Mm. Ναι, νιώθω. Έσκαφες, Αθηνά μου. Τελευταίες 5 μέρες, Αθηνά. Λίγες μέρες μείνανε, 4 μέρες μείνανε. Ναι. Mm-hmm. Και είναι μην τόσο λίγο. Μην κουραστείς τώρα. Κουραστήκαμε, όλοι κουραστήκαμε. Θεωρείς ότι έκανες φίλους στην Ακαδημία? Ναι, ναι. Ναι. Τυραλία, ας πούμε. Σίγουρα. Μου βγήκαν κακά στοιχεία του εαυτού μου που δεν γνώριζα. Μου βγήκαν καλά που δεν γνώριζα. Ποια είναι αυτά? Τα καλά. Έλα, γιατί δεν έχει καταλάβει κανείς. Δεν μας τα λέξεις. Σου βγήκανε που τα άφησες. Ο Θαλασσοχώρης θέλω να πω ότι με βοήθησε να βγάλω τα καλά μου στοιχεία. Ω, σε ευχαριστώ. Τι κομπλιμάν. Ναι. Θα έχεις συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να βρεθείς μπροστά σε μια λαοθάλασσα από κόσμο που θα σε αποθεώνει? Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτό που μου περιγράφεις τώρα. Πού θα γίνει σε 5 μέρες αληθινό? Εντάξει, όταν γίνει θα σου πω μετά. Έχετε άγχος για τη συναυλία της Τρίτης? Έχουμε, ναι, γιατί... Ναι. Έχει περάσει καιρός από τότε που έχουμε τα τραγούδια να τα πούμε ξανά, mm-hmm. και φοβόμαστε λίγο πως... Το άγχος δεν φεύγει ποτέ. Mm-hmm. Και... Είσαστε τυχεροί, γιατί ήσασταν καλά παιδιά. Έτυχε μια καλή ομάδα, είμαστε, έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ και να πω τον όρο συμπαίκτης. Δεν είμαστε, ναι, συμπαίκτες. Είμαστε συνάδελφοι, είμαστε φίλοι. Ο ανταγωνισμός ο μεγαλύτερος ήταν με τον εαυτό μας. Πώς θα γίνουμε εμείς καλύτεροι, όχι πώς θα γίνουμε καλύτεροι από τον έναν ή από τον άλλον. Ποτέ κανένας δεν ψήφισε με βασικό κριτήριο κάποια στρατηγική ή με ποιος θα είναι στον τελικό ή ποιος θα είναι ο νικητής. Συλλοτσαντίστηκε όμως, νομίζω, ο Γιώργος την προηγούμενη εβδομάδα. Και εγώ τσατίστηκα. Και εγώ τσατίστηκα. Τσατίστηκε με τον εαυτό σου, εννοείς? Όχι. Τσατίστηκα που τσατίστηκε. Δεν είχε δίκιο. Τι όχι, νομίζεις? Γιατί να έχει δίκιο? Γιατί τρεις ψηφίσανε ή πέντε, ξέρω εγώ, ψηφίσανε. Τι είμαι εγώ, ας πούμε? Δεν μπορεί να πάρω εγώ επάνω μου την ευθύνη. Και αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι ακόμα και τη Δευτέρα που είναι τελικός, εμείς δεν πάμε για τελικό. Μας ενδιαφέρει να είμαστε καλοί, να είναι η τελευταία μας βραδιά αξέχαστη,
Και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό στον κόσμο. Και δεν ενδιέφερε ποτέ κανέναν μας ποιος θα είναι πρώτος. Ακριβώς. Το έχουμε πει ένα σωρό φορές. Κάποιος θέλει να φύγει με τα λεφτά περισσότερο από τον άλλον. Δεν νομίζω. Αυτή την περίοδο τουλάχιστον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το νιώθω κι εγώ. Κι εγώ το νιώθω. Εντάξει. Περνάμε καλά. Περνάει εβδομάδα μέχρι να έρθει. Περνάει εβδομάδα μέχρι να έρθει ο τελικός. Να πω ένα δικό μου κομμάτι. Γιατί όλο αυτό το διάστημα έχω πει κομμάτια πολύ όμορφα που όχι μόνο δεν ήταν δικά μου, αλλά δεν τα είχα ούτε καν στο ρεπερτοριό μου. Ούτε ένα. Και ήταν αποθυμένο αυτό. Δηλαδή τώρα μ' αρέσει τρελά αυτό που συμβαίνει. Δεν προλάβα και το όνειρό μου έπρεπε να αφήσω. Κι αν η ζωή σου εμένα. Όλα τα τραγουδάκια που γράφω είτε είναι καθαρά από δικά μου βιώματα, είτε είναι από καταστάσεις που έχω δει σε κόσμο γύρω μου, που με έχουν συγκινήσει, που με έχουν κάνει να προβληματιστώ και παίρνω αφορμή να γράψω για αυτούς. Αυτό το χαχα ήταν γαμό. Καλύτερο. Ήταν καλύτερο από τα άλλα. Είναι πιο ψηλά. Πώς νιώθεις? Δεν είναι λογικό να έχω τρελαθεί έτσι. Είναι λογικό. Είναι. Είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό το κομμάτι. Είναι το κομμάτι σου. Πάρα πολύ καλό είναι. Πώς. Δεν έδειχνε έτσι με την κιθάρα, Ραλία. Φαίνεται ότι έχω τρελαθεί. Ναι, ναι. Ναι. Όταν το λέει, έχει κάτι σου. Λάμπει, ρε, λάμπει. Ναι. Σταματήσω. Ναι, το κοριτσάκι μας. Θα μας γράψει και εμάς τραγουδάκια μετά. Αυτό τη ζητώ, εγώ θέλω ένα love song. Το Fame Story μπήκε... Ναι, ναι. Θέλω να βγάλετε. Ω, Παναγία, είμαι πολύ μπορεί να φωνάζεις, μπορεί να τραγουδάς. Επάνω στην αυτή, ξέρεις, όλα λες ναι, πάντως όλα λες ναι. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να φωνέσω αυτό. Και λέω όχι, τι ήταν να το πω. Κακά, κούκα, γέλια, γέλια. Κόπηκαμε, αυτό ήταν. Γύρω στο, στην αρχή για αρκετό διάστημα, ήταν λες και κάναμε αερόμπικ. Ναι, αυτό με το 2 ώρες δεν κατάλαβα. Αυτό είναι 2 ώρες. Τι ζεύω, τι κάθε μέρα.
Δύο ώρες. Ναι. Νόμιζα από το γύρο στα μάτια για δύο ώρες. Όχι, για δύο ώρες. Συγγνώμη, καλά, μην έχεις δίκιο. Υδρότας, χαμός. Υδρότας, στάζαμε. Είχες πέντε κιλά έχεις χάσει. Με ρώτησε κάτι και περίμενα να του πω ναι. Γιατί θα το σιγουρήσω. Πρέπει να του πω ναι. Εντάξει, εγώ δεν του κάνω αυτό, ρε παιδί μου. Ωραία, ψωδιάρα. Τι δεν αντίθεσαι. Ας τα καλά, σε σίγουρα αυτό. Αυτό σίγουρα στο μάτι μου. Ωραία. Ας το καλό μήνα.